Γιώργο, είσαι αελίστας και τώρα είσαι και πρωταθλητής, προπονητής με την ΑΕΛ. Από τις ωραιότερες μέρες της ζωής σου αυτή. Με αυτά που περάσαμε σίγουρα. Δεν ήταν εύκολο να πάρεις πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια τα οποία στην ουσία πηγαίναμε στον τελικό και δεν τα καταφέρναμε. Ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε οι καλύτεροι και κάποιες φορές το να πείσεις τον εαυτό σου είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι να πείσεις τους υπόλοιπους. Μετά την ήττα πέρσι στους τελικούς, επιστρέψατε φέτος και το ανατρέψατε, αίτητη μάλιστα. Πώς ήταν η διαδικασία να φτάσετε ως εδώ? Χίλια δύο, όχι προβλήματα, χίλιες δύο σκέψεις, χίλια πολλές αρνητικές που πρέπει να τις διαχειριστείς και σαν προπονητής και σαν και οι παιχτρίες μου. Είχαμε πολλή πίεση και φάνηκε ειδικά στο πρώτο παιχνίδι των τελικών που δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, όμως καταφέραμε να κερδίσουμε. Αλλά μετά νομίζω ότι δείξαμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Εδώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην αγέννηση, στο coach τον Πιτσάκα που εντάξει, φαίνεται ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε στο παιχνίδι του κυπέλλου που χάσαμε από την αναγέννηση, γιατί αυτό το παιχνίδι μας πείσμωσε όλους πάρα πολύ. Απόψε τι έχει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα νομίζω ότι εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία εδώ. Προτιμώ να μείνω εδώ μέχρι τις 2 το πρωί.